μπλέκουμε ή όταν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον μπορούμε να δούμε και να πούμε ότι αυτό το εγχείρημα είναι βιώσιμο? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Για να δούμε. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν μπλέκουμε, γιατί αν μπλέξουμε μάλλον δεν θα ξεμπερδέψουμε. Ο κύριος Σαββόπουλος, για να πω και το άλλο, ο κύριος Σαββόπουλος είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί να επιβλήθει ένα τέτοιο αίτημα λόγω 18 μήνου. Το κοιτάει, το ψάχνει, προανήγγειλε βεβαίως και συνάντηση με τη ΔΕΔΑ για να δούμε πού ακριβώς βαδίζουμε και πώς βαδίζουμε. Εγώ να σας πω ότι μιλάω καθημερινά και με τη ΔΕΔΑ, ναι, και με τη ΡΑΕ και σε ένα ταξίδι εξπρές που έκανα τη Δευτέρα στην Αθήνα, γι' αυτό το λόγο πήγα. Και? Λοιπόν, και το όλο αυτό μου ακούγεται κάπως περίεργο, δηλαδή, αλλά από την άλλη, όπως λέει και ο σοφός λαός μας, καπνός χωρίς φωτιά δεν γίνεται. Ναι, ναι. Και αρχίζω και ανησυχώ. Ανησυχείτε γιατί η πρόταση της ΕΝΤΙΛ είναι μόνο για την πόλη της Καστοριάς, ας πούμε? Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά και ποια ήταν τα δεδομένα. Τα δεδομένα λοιπόν ήταν ότι σε ένα ΦΕΚ που έχει βγει 31 Δεκεμβρίου του 2018 με αριθμό φύλου 5905 έχει δοθεί η άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη ΡΑΕ, στη ΔΕΔΑ για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στο Άργος Οριστικός. Μάλλον δεν είναι μόνο γι' αυτό, είναι για πάρα πολλές περιοχές και αρκετές περιφέρειες. Και τις τρεις δικές μας. Λοιπόν, και είναι και η περιοχή η δική μας. Εκεί λοιπόν στο ΦΕΚ αναφέρεται και πλήρως και το χρονοδιάγραμμα το οποίο, μάλλον στο οποίο θα γίνει η ανάπτυξη όλων των δικτύων. Έτσι και λέει μήκος επεκτάσεων δικτύου ΠΕ, το ΠΕ είναι η χαμηλή πίεση αναπόλη. Και λέει, έχει ας πούμε στο Άργος Οριστικό 9,3 χιλιόμετρα το 20, 9,3 χιλιόμετρα το 21, 9,3 χιλιόμετρα το 22. Μάλιστα. Λοιπόν, και τελειώνει. 3,9,27, 3,9,27,9 χιλιόμετρα τελειώνουν. Όπως επίσης έχει δίκτυο της μέσης πίεσης, που γίνεται όλο, και είναι λογικό αυτό, τα 7,5 χιλιόμετρα του 2020. Όπως έχει και για την Καστοριά το αντίστοιχο. Γιατί η Καστοριά είναι τα διοικητικά όρια, να καταλάβετε. Γιατί ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η μέση πίεση από την έξοδο, δηλαδή από το ΤΑΦ που έχει μπει, για να τα λέμε έτσι λίγο πιο απλά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, στην Μποριά, όπου είναι το βαλβιδοστάσιο, από εκεί δηλαδή που θα συνδέονταν από τον κεντρικό αγωγό ΤΑΠ. Ο αγωγός, ενώ η αρχική όδευση ήταν να πάει από τον πίσω δρόμο από το Μανιάκι και να βγει στο Άργος, μετά με νέο σχεδιασμό και με πάρα πολλή κουβέντα, πολύ ορθώς η ΔΕΔΑ άλλαξε το σχεδιασμό και το πήγε από το Μανιάκι, από την Μποριά μάλλον, Μανιάκι, από το 4, να κατέβει από το 4 κάτω, να βγει στον κεντρικό δρόμο, ο ένας κλάδος να δώσει μέσα προς την Καστοριά και ο άλλος να δώσει προς το Δισπηλιό και να έρθει στο Άργος από την περιοχή εκεί των αμπελοκήπων του κόμβου της Εγνατίας, της αναπτυσσόμενης περιοχής, για να υπάρχει προοπτική σε επόμενη φάση να εξαπλωθεί το δίκτυο και προς τα υπόλοιπα χωριά, προς τα παραλίμνια, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μια εταιρεία μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία θέλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες επεκτάσεις για να έχει περισσότερους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τα 7,5 και 7,5 χιλιόμετρα, 15 δηλαδή χιλιόμετρα μέσης πίεσης που είναι μεταλλικός αγωγός, γίνονται στο σχεδιασμό του 20. Ενώ μάλιστα, ταυτόχρονα γίνεται και το 1 τρίτο των δικτύων της χαμηλής πίεσης. Το ίδιο ισχύει και για την Καστοριά και για το Μανιάκι. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτά τα δεδομένα, ξαφνικά βλέπουμε αφενός μεν πρώτα ένα αίτημα μιας ιδιωτικής εταιρείας της ΕΝΤΙΛ, η οποία εδώ σημειωτέων δεν είναι καμία εταιρεία η οποία ήρθε από το πουθενά, έτσι. Η ΕΝΤΙΛ είναι αυτή
η οποία έχει κατασκευάσει ίσως τις περισσότερες εργολαβίες της ΔΕΔΑ. Mm. Λοιπόν, κάνει λοιπόν το αίτημα... Και που έχει ένα διαφορετικό σύστημα, νομίζω, είναι το CNG μέσω ειδικών σταθμών. Το CNG σημαίνει ότι δεν είναι φυσικό αέριο χαμηλής πίεσης, ναι, το οποίο θα είναι έτσι στα δίκτυα, αλλά θα είναι συμπιεσμένο, άρα υγροποιημένο, να το πούμε έτσι, ναι, ναι, το οποίο θα πηγαίνει σε κάποιες δεξαμενές μεγάλες που θα το κουβαλάνε με βιτία. Ναι. Μετά έχει έναν άπος συμπιεστή να το κάνει σε αέρια μορφή και αυτό θα πηγαίνει μετά στα υπόλοιπα δίκτυα στους καταναλωτές. Έχει λοιπόν ένα αίτημα για την πόλη της Δεσκάτης, όπου δεν υπήρχε εκεί πλάνο να κατασκευάσει δίκτυο η ΔΕΔΑ, δεν έχει καταθέσει δηλαδή στη ΡΑΕ. Και γίνεται δεκτό αυτό το αίτημα, συνεδριάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις 5 Αυγούστου και λίγο πριν 15 μέρες περίπου βγήκε και σε ΦΕΚ, που λέει λοιπόν ότι δίνει με βάση την απόφαση 799 του 19, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνει την άδεια κατασκευής και προμήθειας CNG στη Δεσκάτη. Εδώ, να κάνω λίγο μια παρένθεση για να δούμε λίγο κάποια μεγέθη. Ενώ λοιπόν αυτό το οποίο εγκρίνεται για την ΕΝΤΙΛ στη Δεσκάτη είναι ένα δίκτυο μήκους 2 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το δίκτυο. Ναι, ναι. Και ένας αποσυμπιεστής με ένα κόστος 2 εκατομμύρια. Χωρίς να είναι μέσα οι συνδέσεις. Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα της ΔΕΔΑ, το οποίο έχει περάσει και αυτό από τη ΡΑΕ και έχει βγει σε ΦΕΚ, που είναι στο πλάνο της ΔΕΔΑ για όλες εκείνες τις περιφέρειες που προείπαμε και έχει δημοσιευθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, για τα Γρεβενά, που είναι κάτι αντίστοιχο, γιατί για τα Γρεβενά έτσι θα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα, με CNG δηλαδή, με συμπιεσμένο, μιλάμε για 27 χιλιόμετρα δίκτυο, για 2 αποσυμπιεστές, με όλες τις παροχές των Γρεβενών μέσα, με κόστος 2,16 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η ιδιωτική εταιρεία με το 1/5 του έργου έχει περίπου τον ίδιο προϋπολογισμό. Αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει. Το πώς περνάω και πάμε στα δικά μας. Εκεί λοιπόν που ισχύουν όλα αυτά και περιμένουμε σε συνεχή επικοινωνία με τη ΔΕΔΑ, γιατί η δουλειά της ΡΑΕ πλέον έχει τελειώσει, έχει δώσει την άδεια για 25 χρόνια στη ΔΕΔΑ, ο ΔΕΣΦΑ, που είναι ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, είναι αυτός δηλαδή που διαχειρίζεται τις ποσότητες για την Ελλάδα, να το πούμε έτσι, έχει δεσμεύσει από τον ΤΑΠ 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Και έχει έρθει σε συνεννόηση και με την ΔΕΠΑ, που είναι η μαμά εταιρείας, μου επιτραπεί η έκφραση, να δώσει στη ΔΕΔΑ στις περιοχές όπου θα κατασκευάσει τα δίκτυα και από εκεί και πέρα να πουληθεί φυσικό αέριο μέσω των 5, 6, 7 παρόχων. Πόσοι υπάρχουν, πόσοι γίνεται δηλαδή και με την ηλεκτρική ενέργεια, τα δίκτυα είναι της ΔΕΗ, αλλά μπορεί ο καθένας να κάνει σύμβαση με τον Ήρωνα, την Πρωτέργεια, τη Ζενίδ και δεν σημαίνει. Είναι ίδια ακριβώς ιστορία. Εκεί λοιπόν που ισχύουν αυτά, ξαφνικά βλέπουμε μία αίτηση της εταιρείας ΕΝΤΙΛ, η οποία ζητά να αναπτύξει δίκτυο συμπιεσμένο αέριο. Εκεί είναι το τραγικό, αλλά και το περίεργο, στην Καστοριά και στα Γρεβενά. Γιατί η Δυτική Μακεδονία έχει μόνο τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ούτε για Μανιάκι, ούτε για Άργο Οριστικό. Και λέω το εξής απλό. Πρώτον, όταν ήδη έχουν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες, αλλάξαμε όλο το σχεδιασμό του ΤΑΠ σε εθνικό επίπεδο, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν ο ΤΑΠ έφερε την αρχική μελέτη την περιβαλλοντική, είχε μία έξοδο μόνο σε όλο το μήκος των 650 περίπου χιλιόμετρων που διατρέχει το ελληνικό έδαφος, μόνο στη Νέα Μεσύμβρια. Και αυτό για να δώσει εναλλακτικά
εκεί που συναντάει τον αγωγό που έρχεται από πάνω από Βουλγαρία, που σήμερα τροφοδοτεί την πόλη της Θεσσαλονίκης και την Θεσσαλία, για να υπάρχει εναλλακτικός πάροχος δηλαδή. Αυτό λοιπόν άλλαξε και εκτός από εκείνη την έξοδο πραγματοποιήθηκαν άλλες τρεις, μία στην Καβάλα και άλλες δύο στη Δυτική Μακεδονία. Μία στην περιοχή της Εορδαίας, έξω από τον Περδίκα, και μία στην Ποριά. Στην Ποριά, επειδή ρώτησα τι ακριβώς υπάρχει, εκεί δεν είναι μια βάνα όπως την γνωρίζουμε, ας πούμε, με την κλασική της έννοια. Αυτό που υπόθηκε χθες και από τον κύριο Σαββόπουλο, ουσιαστικά έχει μπει ένα τάφ εκεί. Ένα τάφ το οποίο στην εξέλιξη του έργου θα γίνει το βανοστάσιο και ο σταθμός όπως πιέζεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τάφ στην Ποριά. Μόνο ένα τάφ υπάρχει. Ναι. Δεν χρειαζόταν και κάτι άλλο. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα είναι δουλειά του ΔΕΣΦΑ. Ναι. Δεν είναι του ΤΑΠ. Ναι. Ο ΤΑΠ έχει τελειώσει το αντικείμενό του. Με όλα τα προβλήματα που είχαμε, που είχε χωροθετηθεί κάπου αλλού σε ιδιωτικό οικόπεδο και έπρεπε να αλλάξει ξανά όλη η μελέτη, δεν θέλω ούτε να τα θυμάμαι. Και ενώ λοιπόν έχουμε τελειώσει από όλα αυτά, ξαφνικά έρχεται και λέει, θα κάνουμε, λέει, δίκτυο για συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Και γιατί, ρε παιδιά, κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία τότε? Το ένα είναι αυτό, το περίεργο και το παράδοξο. Το δεύτερο περίεργο και παράδοξο είναι, με ποια λογική έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία και κάνει έτοιμα για όλη αυτή τη διαδικασία στη ΡΑΕ, όταν με βάση την νομοθεσία δεν μπορεί να πάρει άδεια κάποιος άλλος σε μια περιοχή, όταν για την ίδια περιοχή έχει δοθεί άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Μιλώντας και με τη ΡΑΕ, υπάρχει προβληματισμός. Και λέω, ρε παιδιά, αυτό ισχύει ή δεν ισχύει? Φυσικά λέει και ισχύει. Τότε πώς έγινε το αίτημα, λέει, δεν το ξέρουμε. Αυτά τα δεν τα ξέρουμε στην Ελλάδα, ναι. Εμένα αρχίζουν και με πονηρεύουν και με προβληματίζουν. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι θα πρέπει, και τους το πρότεινα και δεν είχαν καμία αντίρρηση, να γίνει μια συνάντηση για να ξεκαθαριστούν αυτά. Παρουσία και της ΡΑΕ, ναι. Και της ΔΕΒΑ και της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ και του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη και των τριών δημάρχων μας, δηλαδή Καστοριάς, Άργους και Γρεβενών. Και να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά και να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να μην... Ο κύριος Σαββόπουλος λέει ότι αυτή η συνάντηση προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο. Είναι καιρός, νομίζω, πραγματικά. Εγώ πιστεύω ότι τρέχω η συνάντηση αυτή να γίνει πολύ νωρίτερα. Και πολύ νωρίτερα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Όσο νωρίτερα, γιατί όσο πλανώνται διάφορες γνώμες και ξέρετε πώς κυκλοφορούν, χάνεται η ουσία και χρόνος πολύτιμος. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχθώ ότι όλος αυτός ο αγώνας που έγινε εδώ και τα τελευταία 5 χρόνια, περίπου 4,5-5 χρόνια, θα πάει στράφη. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Γιατί όπως έχω πει άπειρες φορές και θα το πω άλλη μία, είμαστε οι τρεις δήμοι, δηλαδή τα Γρεβενά, Καστοριά, Άργος και η περιοχή των Μανιάκων, και όχι μόνο, γενικότερα δηλαδή η περιοχή της Καστοριάς, που είμαστε οι πλέον αδικημένοι ενεργειακά. Όλοι οι υπόλοιποι στη Δυτική Μακεδονία απολαμβάνουν το προνόμιο της τηλεθέρμανσης. Έχουμε και το μειονέκτημα λόγω του ΑΕΠ, λόγω των λιγνητορυχείων, άρα είναι δύο τα κακά. Γιατί εμείς δεν εισπράττουμε βέβαια τίποτα από τον πόρο, από τη ΔΕΗ, γιατί βέβαια ξέρετε η υποβάθμιση έχει τείχο και σταματάει, ας πούμε. Δεν έρχεται από την κλεισούρα και προς τα δω. Αλλά αυτά όλα τα παραβλέπουμε ως δευτερεύοντα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί το τι πρόκειται να γίνει. Μέσα σε όλα. Εγώ κρατάω και την τελευταία κουβέντα του κυρίου Περιφερειάρχη, όταν μας επισκέφτηκαν μαζί με τη Διαχειριστική Αρχή για να δούμε την πορεία των έργων του ΠΕΠ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, που λέω θέλω να ακούσουμε από σας ξεκάθαρα παρουσία του κοινού και παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων. Τι θα γίνει τελικά? Και ο κύριος Περιφερειάρχης είπε, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο,
το έργο. Αυτό το είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, τι λέει, τι σας λέει? Δεν το ξέρω. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Γιατί? Γιατί στη μια περίπτωση έχουμε μια εταιρεία, να την πω έτσι, γιατί εταιρεία είναι, κρατικών συμφερόντων, η οποία καλύπτει και όλες τις συνδέσεις, επιχορηγείται 50% από το ΕΣΠΑ και από το Εθνικό ΠΟΔΕ, ενώ στην άλλη περίπτωση έχουμε, λέει, μια ιδιωτική εταιρεία, και ακούστε λίγο και κάτι άλλο, η οποία, λέει, στρίδες κάτι, θα κάλυπτε το έργο από ίδια κεφάλαια. Διαβάζοντας το ΦΕΚ για τη Δεσκάτη, τα ίδια κεφάλαια που βάζει η εταιρεία είναι μόλις το 20%, είναι 408.000. Δεν είναι 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και εκεί φαίνονται όλα αναλυτικά. Όλα αυτά, λοιπόν, τα λέω και τα θέτω ως προβληματισμούς. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει γίνει τόσος μεγάλος αγώνας, τόσο μεγάλος αγώνας να αλλάξει ο εθνικός σχεδιασμός του ΤΑΠ και όλα αυτά, να ξαναρχίσουμε, να ξαναξεκινάμε από την αρχή. Όλα αυτά είναι προβληματισμοί. Για το, θέμα αυτό, για το θέμα αυτό πριν λίγες μέρες είχατε και με τον Δήμαρχο, θυμάμαι, ένα πρωινό συνάντηση της Καστοριάς. Βεβαίως. Και με τον Δήμαρχο της Καστοριάς, ναι, και με τον Δήμαρχο, ναι, τον Γρεβενό, τον κύριο Δασταμάνη, με τον οποίο ήδη το προηγούμενο διάστημα έχουμε τρέξει πάρα πολύ. Δεν φαίνεται να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο, φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή? Ή η Καστοριά, σαφώς, μπορεί να πει εμένα δεν με νοιάζει, με τον έναν τον άλλο τρόπο επίσης θα έχω αέριο? Σαφώς και υπάρχει κοινή γραμμή, και αυτό φαίνεται και από την αποδοχή όλων αυτών που τελικά αποτυπώνονται σε εκείνο το ΦΕΚ της 31ης Δεκεμβρίου. Υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας, την οποία έχουμε δει μόνο την πρώτη τη σελίδα, κύριε Παπτσόγλου. Δεν έχουμε ποτέ δει, δεν έχει ποτέ δει το φως δημοσιότητας αυτή η μελέτη. Η μελέτη βιωσιμότητας της ΔΕΔΑ. Της ΔΕΔΑ. Ναι. Ναι, έχει κλείσει η μελέτη βιωσιμότητας. Ναι, την έχετε δει εσείς? Βεβαίως. Γιατί δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ, παρά μόνο σε ένα συμβούλιο εδώ στην Καστοριά, η πρώτη σελίδα από τον πρώην Περιφερειάρχη? Όχι, δεν είναι μόνο μία σελίδα. Είχε παρουσιαστεί στην εκδήλωση, λέω. Καταρχήν, να ξέρετε ότι την περισσότερη δουλειά για αυτή τη μελέτη δεν την έκανε, δεν την είχε κάνει Άγκου. Ναι. Από την οποία προέκυπτε. Ο κ. Σαμανάτηδης, ναι. Ναι. Από την οποία προέκυπτε ότι η κρίσιμη μάζα πληθυσμού, έτσι ήταν ο όρος που χρησιμοποιεί, ναι, για την ΠΕ Καστοριάς, ήταν πολύ μεγάλη σε σχέση με τη διαδρομή, γι' αυτό και το έργο ήταν απόλυτα βιώσιμο. Και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο αγωγός από εδώ να συνεχίσει να περάσει από την Νεάπολη και από εκεί μετά να πάει στα Γρεβενά. Επειδή, λοιπόν, σε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν αρκετά τα χιλιόμετρα χωρίς να υπάρχουν καταναλωτές, αυτή είναι η κρίσιμη μάζα πληθυσμού, αυτόματα έπεφτε ο συντελεστής βιωσιμότητας του έργου. Σε συνδυασμό όμως με την Καστοριά, το έργο ήταν οριακά και βιώσιμο. Γι' αυτό και τελικά προτίμησε η ΔΕΔΑ στο σχεδιασμό της, ναι, να αφήσει το κομμάτι των Γρεβενών εκτός, να γίνει το δίκτυο απευθείας από την Ποριά μόνο για τον ομό Καστοριάς, που στην πρώτη φάση κάνει ανάπτυξη Μανιάκη, Καστοριά, Χλόη και Άργος Οριστικό, και σε επόμενη φάση, όπως προείπα, να κάνει διπλό δίκτυο και μέσης πίεσης και χαμηλής. Γιατί? Γιατί η χαμηλή πίεση δεν μπορεί να επεκταθεί σε ακτίνα μεγαλύτερη περίπου των 2 χιλιόμετρων. Άρα δεν θα μπορούσε να επεκταθεί προς τα παραλίμνια χωριά αν συνεχίζαμε δίκτυο χαμηλής. Γι' αυτό κάνουμε ταυτόχρονα και δίκτυο μέσης πίεσης, που από εκεί και πέρα θα εξελιχθεί σε δίκτυο χαμηλής, για να δώσουμε και σε νέους παρόχους. Άρα, κύριε Δήμαρχε, προς όλους μας εδώ στην Καστοριά, στο Άργο και στο Μανιάκι. Η ΔΕΔΑ έχει ξεκάθαρη άποψη, η οποία έχει αποτυπωθεί. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει κάποιος άλλος σχεδιασμός, και αυτός είναι ο προβληματισμός, και αυτόν εισέπραξα και εγώ τη Δευτέρα στην Αθήνα, ότι μήπως τελικά κεντρικά, και όχι, δεν είναι θέμα περιφερειάρχη. Εδώ να ρωτήσουν οι βουλευτές, λοιπόν. Λοιπόν,
αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός κεντρικά για διάδοχη κατάσταση της ΔΕΔΑ, της κρατικής ΔΕΔΑ σε κάποιον ιδιώτη, οπότε από εκεί και πέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό είναι το ζητούμενο σε δύο γραμμές. Αυτό θέλω να διευκρινίσουμε και αν υπάρχει κάτι τέτοιο θα πρέπει τουλάχιστον σε εμάς τους άμεσα εμπλεκόμενους να υπάρχει μια ειλικρινής και γρήγορη ενημέρωση. Μάλιστα. Για να δούμε και εμείς το τι θα πράξουμε από εκεί και πέρα. Άρα πολύ σύντομα με αυτή τη συνάντηση νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη και καθαρότερη εικόνα. Έτσι, αυτή λοιπόν είναι και η άποψή μου και από τη στιγμή που από ό,τι κατάλαβα επιζητούν αυτή τη συνάντηση και οι άνθρωποι και της ΡΑΕ και του ΔΕΣΦΑ αλλά και της ΔΕΔΑ, γι' αυτό λέω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά θα πρέπει η συνάντηση αυτή να γίνει πιο γρήγορα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα το θέμα της ΔΕΗ, του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων το 28, και ο κύριος Περιφερειάρχης έχει αυτό το αντικείμενο και τρέχει με αυτό. Παρόλα αυτά, τρέχει με αυτό, όμως, τρέχει με την πρόταση του υδρογόνου επίσης. Παρόλα αυτά όμως, ξαναλέω, και ένα τόσο σημαντικό θέμα για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και αφορά τις περιοχές όλων του νομού Καστοριάς αλλά και τις πόλεις των Γρεβενών, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε παραπίσω, όταν μάλιστα είναι σε ένα τόσο κρίσιμο χρόνο. Γιατί από την άλλη να σας πω και κάτι άλλο. Ο ίδιος ο ΤΑΠ, ενώ αρχικά ξεκίνησε ως κοινοπραξία της κατασκευής του αγωγού, του σωλήνα δηλαδή, αν το λέμε έτσι πολύ απλά, στην πορεία, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον... Ο σωλήνας ο οποίος θα έχει αέριο μέσα το 23, έτσι, θυμίζουμε το 23, ότι το 23 θα έχει αέριο το πλάνο σωλήνα. Είναι ότι το 23 ο ΤΑΠ θα γεμίσει αέριο. Ναι. Και το πλάνο της ΔΕΔΑ ήταν ότι με το που θα γεμίσει αέριο ο ΤΑΠ, θα είναι όλες οι υποδομές. Όλο το δίκτυο έτοιμο στην Καστοριά, στο Μανιάκι και στο Ρούσο. Ακριβώς. Έτσι ώστε να πάρουν οι καταναλωτές αέριο. Αυτό είναι το σχέδιο. Ο ΤΑΠ λοιπόν πλέον αρχίζει να έχει και εμπορικό ενδιαφέρον, η κοινοπραξία ΤΑΠ, έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία να μεταφέρει σε συμφωνία προφανώς με τους αζέρους από όπου προέρχεται το φυσικό αέριο, μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου, τοποθετώντας κάποιους υπερσυμπιεστές στη διαδρομή με την ίδια υποδομή, με τον ίδιο αγωγό δηλαδή, γίνεται τεχνικά και ήδη έχει μπει στη διαδικασία πανευρωπαϊκά σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να κάνει συμφωνίες για δέσμευση ποσοτήτων. Και ενώ δηλαδή από τη μια βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης να κλείνουν ποσότητες για το τι θα γίνει, εμείς έχουμε κατασκευαστεί ο αγωγός, έχουμε κατασκευάσει εδώ το ΤΑΦ και καθόμαστε και μιλάμε να μεταφέρουμε συμπιεσμένο φυσικό αέριο κτλ. Αυτά είναι που ξαναλέω με προβληματίζουν και με ξενίζουν. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, να ξέρουμε οι πάντες ακριβώς, το τι γίνεται το τι θα γίνει και το τι θα κάνουμε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε και μια κουβέντα, γιατί το Άργος στις τελευταίες μέρες ήταν στο επίκεντρο. Έχετε όλους τους λόγους πραγματικά να είστε ευχαριστημένοι με την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων ότι ο Δήμος του Άργους, ο δικός σας Δήμος κύριε Κεπαπτσόγλου, είναι πρώτος στην πρώτη θέση ισοβαθμώντας με το Δήμο Κοζάνη στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και πρώτος Δήμος σε επίπεδο πάλι Δυτικής Μακεδονίας στο Φιλόδημος με τελευταίο Δήμο το Δήμο Νεστορίου και τέταρτο από το τέλος τον Δήμο Καστοριάς. Η ερώτησή μας είναι εφικτό να παραμείνετε σε αυτήν την πρωτιά, σε αυτή την πρώτη θέση και για τα επόμενα χρόνια? Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν το κάναμε απλά να είμαστε πρώτοι. Το κάναμε γιατί ήταν όλα μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό μας για το τι θέλαμε να κάνουμε για το Δήμο μας. Γι' αυτό με πάρα πολύ επίμονη και σκληρή δουλειά προετοιμάσαμε τις μελέτες και σε ό,τι πρόσκληση υπήρχε του Φιλόδημου μπήκαμε στη διαδικασία, υποβάλαμε προτάσεις και είχαμε ένταξη. Πριν από κάποιες οι οποίες δεν εντάχθηκε όλο το ποσό γιατί αντικειμενικά υπήρχε πρόβλημα, όχι γιατί τα λάθος η μελέτη. Και εδώ να σημειώσω
ότι έχουμε την πρώτη θέση στο φιλόδημο, βάζοντας ένα ποσό περίπου 8-900, αν θυμάμαι καλά, περίπου 9 εκατομμύρια, το οποίο είναι πλασματικό. Πλασματικό γιατί εκεί πρέπει να προσθέσουμε και άλλα 11.700.000 που είναι η διευθέτηση της Κήτης του Αλιάκμωνα, το δεύτερο κομμάτι, το οποίο, για το οποίο μάλλον ο Δήμος Άργους Ορεστικού έκανε όλη τη διαδικασία, έκανε όλη την προετοιμασία, ορίμασε όλες τις μελέτες, έκανε όλα τα διαδικαστικά, αλλά ως δικαιούχος φαίνεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία με προγραμματική σύμβαση υποβάλαμε την πρόταση μαζί, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί με αυτή τη διαδικασία παίρναμε το διπλάσιο ποσό, που θα μπορούσαμε κάλλιστα να υποβάλουμε την πρόταση εμείς, αλλά θα ήμασταν δικαιούχοι για το 50%. Υποβάλλοντας όμως έτσι με την περιφέρεια μπροστά, πήραμε το 100%, ναι. Δηλαδή 11.730. Και είναι έργο. Άρα, δηλαδή, από το συνολικό ποσό εκτοξεύεται στα 21 περίπου εκατομμύρια. Και είναι από τα έργα τα οποία νομίζω θα είναι σημαίες εκεί για το Άργος. Είναι σίγουρα μέσα στα τρία μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ και τον κύριο Ρήμο από το νομικό πρόσωπο του Δήμου της Καστοριάς. Εμείς εδώ στην πόλη έχουμε τους παιδικούς σταθμούς, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς εκεί στ' Άργος. Έχουμε και εμείς παιδικούς σταθμούς. Και... όλα καλά. Με πολύ αγώνα, εσείς αλλά όλα καλά. Εσείς πώς το κάνετε για να μας δώσετε λίγο και την άποψη σας. Δεν κάνουμε, το ξαναείπα, δεν κάνουμε. Μην φανταστείτε ότι κάνουμε κάτι μαγικό. Αλλά... δεν υπάρχει, εποχές των δημοσίων σχέσεων και τα μάγια έχουν τελειώσει. Ναι. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και να πατάμε εδώ στην πραγματικότητα. Να σας πω πώς γίνεται. Ναι. Επιχορηγεί ο Δήμος την κοινοφελή επιχείρηση, στην οποία, μάλλον να πούμε για τους παιδικούς. Οι παιδικοί, ναι, καταρχήν έχουν συγχωνευτεί, δεν υπάρχει νομικό πρόσωπο. Για λόγους καθαρά οικονομίας κλίμακος έχουν συγχωνευτεί στο Δήμο. Πάει αυτό. Δεν υπάρχει. Αυτό ακούστηκε προχθές και σαν πρόταση της κυρίας Σπύρου και ο Δήμαρχος είπε μάλιστα ότι το σκεφτόμαστε και εμείς, η πλειοψηφία δηλαδή. Από εκεί και πέρα, η κοινοφελής επιχείρηση που διαχειρίζεται το βρεφικό σταθμό, που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που εκεί προκύπτει η μεγάλη διαφορά των βάουτσερ, των ποσών μάλλον των βάουτσερ με τις αποδοχές των βρεφονιπιοκόμων κυρίως. Εκεί λοιπόν επιχορηγεί ο Δήμος με ένα ποσό της τάξης των 150.000 ευρώ το χρόνο για να μπορούμε να συμπληρώνουμε αυτό το πράγμα. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουμε κάνει έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση. Yeah. Δεν είναι δυνατόν από τη μια, και μάλιστα ήδη από την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνω ότι πλέον θα έχει μεταφερθεί ο βρεφικός σταθμός στο καινούργιο κτίριο, το οποίο είναι πλήρως ανακαινισμένο και προσαρμοσμένο με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 98 για να μπορεί να είναι και αδειοδοτημένο, αλλά να μπορεί και να φιλοξενεί 40 βρέφη από 25 που φιλοξενούσε η παλιά δομή, συμβάλλοντας έτσι στην ελληνική οικογένεια, στην εργαζόμενη μητέρα, η οποία δεν μπορεί να εργάζεται ταυτόχρονα και να έχει το βρέφος της μαζί της. Από τη μια... Δήμος είναι εντάξει απέναντι σε αυτό, αλλά την άλλη το κεντρικό κράτος δεν βοηθάει. Δεν μπορούμε όμως, όπως προείπα, ούτε μάγια να κάνουμε, ούτε έχουμε κανένα μηχάνημα που να βγάζει και να παράγει χρήματα για να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες. Προτεραιότητά μας είναι. Κόβουμε δαπάνες από οπουδήποτε αλλού για να μπορούμε να κρατάμε αυτές τις δομές ανοιχτές. Κύριε Παπαστόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.